καλημέρα. Κοιτάξτε, αυτό το σημείο είναι ένα από τα καλύτερα σημεία της πόλης και μέσα στην πόλη. Το οποίο έρχεται πάρα πολλοί επισκέπτες και κάνουν μπάνιο και κάθονται και το βράδυ. Έπρεπε κάτι να κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας, σαν λιμενικό ταμείο, σαν Δήμος Μυτιλήνης. Και από ό,τι βλέπετε, προσπαθήσαμε να επισκευάσουμε, να φτιάξουμε κάποιες μικρές, να κάνουμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις για να είναι καλύτερο το περιβάλλον. Και ευχάριστη η παραμονή, το μπάνιο, το επισκέπτη. Με αυτό το διάδρομο, γιατί το δάπεδο από ό,τι βλέπετε είναι σε άσχημη κατάσταση, κάποια άλλη φάση έχουμε σκοπό να το φτιάξουμε, για να είναι καλύτερη η πρόσβαση των λεωμένων. Είναι καταπληκτική. Εδώ πέρα στη Τουσγέρα βάλαμε αυτό το δάπεδο, το ξύλινο, να είναι πιο ευχαριστώ. Φτιάξαμε τα παγκάκια εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε που ήταν χάλια, και βάλαμε κάποια ξύλα. Συντηρήσαμε την πέρκουλα. Αυτά. Σε άλλη φάση θα φτιάξουμε το δάπεδο, θα κάνουμε άλλη παρέμβαση. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό, κάτι πολύ απλό, κάτι πολύ ωραίο. Έγινε τώρα. Καλό αργά παρά ποτέ. Τέλεια! Δεν υπάρχει. Ποτέ δεν ήμασταν καλύτερα. Ποτέ. Αυτό που ήθελα να συστήσω στους επισκέπτες, στους περιπατητές και σε όλους, να αυτά που γίνονται, που είναι ευχάριστα πιστεύω και για το καλό όλων, να τα προστατεύουν. Γιατί υπάρχουν και ορισμένοι, να μην πω κάτι άσχημο, δεν μου ταιριάζει, τα οποία κάνουν κάποιες άσχημες παρεμβάσεις, είτε σπάνε μπουκάλια, είτε πετάνε καλάθια, είτε πετάνε κάδους, είτε σωσίδια μέσα στη θάλασσα και θεωρώ ότι δεν είναι ευπρεπή για την πόλη και ειδικά για το σημείο αυτό που είναι η είσοδος της πόλης. Θέλω λίγο προσοχή από όλους.